Το Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης και το Ευρωκοινοβούλιο ανακοίνωσαν ότι κατέληξαν σε συμφωνία για την επιβολή δασμών διοξιδίου του άνθρακα στις εισαγωγές ρυπογόνων προϊόντων, όπως ο χάλιβας και το τσιμέντο. Στόχος είναι να στηριχτεί η ευρωπαϊκή βιομηχανία κατά την πράσινη μετάβαση. Ο μηχανισμός συνοριακής προσαρμογής άνθρακα, όπως ονομάζεται, θα πρέπει να περάσει από τους πρεσβευτές των κρατών μελών της Ένωσης και από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο πριν τεθεί σε εφαρμογή. Οι δασμοί θα επιβληθούν αρχικά στους κλάδους που παράγουν προϊόντα με τη μεγαλύτερη ένταση άνθρακα, σίδηρο και χάλιβα, τσιμέντο, λιπάσματα, αλουμίνιο, ηλεκτρική ενέργεια και υδρογόνο. Αυτό θα διασφαλίσει μια ισορροπημένη μεταχείριση των εισαγωγών αυτών και έχει ως στόχο να ενθαρρύνει τους εταίρους μας να συμμετάσχουν στις προσπάθειες της Ένωσης για το κλίμα, ανέφερε η ανακοίνωση του αρμόδιου Υπουργού Βιομηχανίας της Τσεχίας που έχει την προεδρία του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου.